Καλό σας απόγευμα. Η Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας ξεκίνησε επίσημα το 1980, παρόλο που η αρχιτεκτονική ήταν από το 68 μέρος της Biennale Τέχνης της Βενετίας, η οποία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις σύγχρονης τέχνης στον κόσμο. Αν και η διεξαγωγή της κάθε δύο χρόνια την έφερνε πάντα σε ζυγό έτος, λόγω της πανδημίας επηρεάστηκε και αυτή και γίνεται τώρα σε περιττό αριθμό. Αν και έχει ως κύριο στόχο να προτείνει και να παρουσιάσει αρχιτεκτονικές λύσεις σε σύγχρονα κοινωνικά, ανθρωπιστικά και τεχνολογικά ζητήματα, δεν μένει στην ακαδημαϊκή πλευρά της αρχιτεκτονικής, αλλά αποτελεί μια θαυμάσια ευκαιρία για να παρουσιαστούν έργα από όλο τον κόσμο σε δύο κύριες ενότητες. Τα μόνιμα εθνικά περίπτερα στους κήπους της Biennale, καθώς και το Αρσενάλε, το οποίο φιλοξενεί έργα από πολλά έθνη κάτω από την ίδια στέγη. Την Κύπρο, μετά από προκήρυξη διαγωνισμού που έγινε από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, Πολιτιστικές Υπηρεσίες και το Σύλλογο Αρχιτεκτώνων Κύπρου, επιλέγει και να εκπροσωπήσει η πρόταση με τίτλο «Από τη Χειροκητία στον Άρη». Για την κυπριακή συμμετοχή και για να μας μιλήσουν για αυτή, είναι εδώ η ομάδα επιμελητών, τους οποίους προχωρώ να σας συστήσω ευθύς αμέσως, μια και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Σας ευχαριστώ καταρχήν όλους και πραγματικά είναι τιμή που σας έχουμε όλους εδώ. Έχουμε πολλά και έτσι ωραία να πούμε σε πολλούς τομείς, θα το ανακαλύψουν και οι τηλεθεατές. Θα ξεκινήσω από εδώ. Πέτρος Λαπίθης, αρχιτέκτονας ακαδημαϊκός. Ευχαριστούμε και εύχομαι... Αυτό είναι ένα έτσι project που δίνει μια άλλη προέκταση σε αυτά που κάνετε με το περιβάλλον και την αρχιτεκτονική και με πολλά πράγματα. Να κάνω τις συστάσεις και να έρθουμε πίσω για να μας, να μας μπάσει στο θέμα, Πέτρο. Νομίζω είναι καλύτερα. Δίπλα του βέβαια είναι η Λία η Λαπίθη. Χαίρομαι πολύ. Οικαστικός, αγαπημένη και έτσι με μια μακρά πορεία και με πολλή προσφορά στα πράγματα που δεν εφησυχάζει ποτέ. Καλώς όρισες, Λία μου. Ευχαριστώ. Θα πάω παρακάτω και θα πάω στην Ιωάννα Τιξαρή που εκτός από αρχαιολόγος είναι και επιμελήτρια της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρνακας. Έχεις έτσι πολλαπλά καπέλα με τα οποία μπορείς να πλησιάσεις σε αυτό που κάνετε τώρα και για το οποίο θα μιλήσουμε. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Θα πάω μετά δίπλα στον πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος. Ο Γιώργος ο Δανός είναι γνωστός, νομίζω. Κάθε εμφάνιση προκαλεί έτσι μια έκπληξη και μια ελπίδα για τα πράγματα που μπορούν να γίνουν από την Κύπρο. Τι να πω για συνεργασίες με την... Ότι φέρατε την NASA εδώ, κάνατε συνεργασίες, παρουσίες στο εξωτερικό. Τώρα στην τέχνη. Θα πούμε και γι' αυτό. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Και ο Νίκος ο Κουρούσης. Τι να πω για τον Νίκο. Να πω ότι πραγματικά εκτός από την αγάπη που ξέρεις ότι σου έχω και εγώ αλλά και όλοι μας, να πω ότι είναι τιμή που είσαι εδώ και που θα είσαι μέσα σε αυτή την ομάδα φάρος, οδηγός, συνεργάτης και μαθητής. Νομίζω έτσι λειτουργείς. Καλά μας. Ναι. Καλώς όρισες. Θα μας συγχωρέσετε τον Ενικό, είναι λίγο δύσκολος ο πληθυντικός όταν γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια και θα ήταν και λίγο παράξενο και λιγότερο έντιμο ίσως απέναντι στους τηλεθεατές. Να ξεκινήσουμε από τον Πέτρο τον Λαπίθη. Να ζητήσω μια πρώτη τοποθέτηση για το πώς δένει η πρότασή μας με τη θεματική που έθεσε και η επιμελήτρια της Biennale για την επόμενη διοργάνωση. Ποια η αφετηρία, βάλε μας το θέμα. Ναι. Να αρχίσουμε 10.000 χρόνια πριν, ήταν όταν ήρθαν οι πρώτοι κάτοικοι στην Κύπρο και δημιουργήσανε τον οικισμό, ένας από τους οικισμούς, η Χειροκητία. Τότε ο κόσμος μετανάστευσε, δημιουργήσε μια κοινότητα με το κύριο θέμα την κοινωνική βιωσιμότητα. Οι θέλασσοι να ζήσουν ευτυχισμένα, ήρθαν εδώ να ζήσουν κοινωνικά, εντάξει, δεν είχαν προβλήματα, ήταν τρόπος επιβίωσης και δουλεύανε μαζί με το περιβάλλον και τη φύση, ήταν όλα μαζί. Εκεί ήταν τα προβλήματα. Τα προβλήματα αρχίσανε καλά. Τα προβλήματα γίνανε μετά που ανακαλύψανε και άλλα πράγματα εκτός από την απλή ζωή. Άρα βλέποντας τους πρώτους κατοίκους στην Κύπρο που πώς χτίζανε σαν μια μικρή κοινότητα δεμένη μαζί. Είχαν όλα τα κοινά τους ωφέλη, δεν είχαν προβλήματα από όσο θέλουμε να πιστεύουμε πάντοτε.
Και μετά ξαφνικά βρεθόμαστε 10.000 χρόνια μετά που βλέπουμε αυτός ο κόσμος να θέλει να φύγει από τη γη, να πάει σε έναν άλλο πλανήτη. Μέσα σε όλα αυτά τα χιλιάδες τα χρόνια βλέπουμε ότι η κοινωνική βιωσιμότητα χάνεται. Ο κόσμος, ο άνθρωπος γίνεται πιο εγωιστής, ξεχνά το περιβάλλον, ξεχνά τον άνθρωπο δίπλα του, ξεχνά τα πάντα του τι γίνεται. Άρα μπαίνει το μεγάλο ερώτημα, τι έχουμε να μάθουμε εμείς από την Χιροκιτία, τι έχουμε να μάθουμε εμείς από τους πρώτους ανθρώπους που δημιουργήσαν την κοινωνία, τη βιωσιμότητα, το περιβάλλον. Και ξαφνικά βλέπουμε τώρα ότι προχωρώντας τον πλανήτη Άρη, αυτό λέμε από Χιροκιτία στον Άρη, βλέπουμε ότι ο κόσμος ήδη σοβαρά σκέφτεται να πάει στον Άρη. Και βλέποντας τα νέα αρχιτεκτονικά τα οποία γίνονται, έχουν πάρα πολλά κοινά με τη Χιροκιτία. Και αυτό μένει το μεγάλο μας ερώτημα τώρα. Ναι, μεν θα πάμε κάπου. Τι όμως θα πάρουμε μαζί μας, τι πολιτισμό θα πάρουμε μαζί μας, τι κοινωνικό έργο θα πάρουμε μαζί μας. Δεν είναι απλώς θα μετακομίσουμε. Και εδώ μπαίνει το μεγάλο ερώτημα που θα απαντήσουμε στο διάλογο μας σήμερα πώς θα πάει. Και αν τα καταφέρουμε να απαντήσουμε στον κόσμο της Biennale. Λοιπόν, να πω έτσι, θα το συζητήσουμε ίσως αργότερα, αλλά να πω ότι διδάσκεις αρχιτεκτονική για άλλους πλανήτες ή τέλος πάντων. δεν είναι κάτι θεωρητικό μόνο ή κάτι που είναι μια ιδέα που είχαμε, αλλά είναι κάτι που διδάσκεται και είναι κάτι που μελετάτε. Ναι, το πολύ ειρωνικό σε όλη την περίπτωση είναι εδώ, ότι πρέπει να το ομολογήσω, είναι ότι εγώ κυρίως ασχολούμαι με το περιβάλλον και βιοκλιματική αρχιτεκτονική και προστασία του περιβάλλοντος. Και θυμάμαι πριν πάρα πολλά χρόνια, πρέπει να το πω, ίσως το θυμούνται και κάποιοι τηλεθεατές μας, που είχες έρθει και φτιάξει το πρώτο σπίτι σε καιρούς που κανείς δεν μιλούσε για το περιβάλλον εδώ, που θα μπορούσε να λειτουργήσει και να είναι σωστό και προς το περιβάλλον και προς τους ανθρώπους που μένουν μέσα. Άρα είχες χρόνια πορείας. Πάνω από 20 χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το θέμα και σιγά σιγά συνομιλώνει ότι δεν είναι μόνο το περιβάλλον, είναι και ο άνθρωπος, η κοινωνία, πώς μπορούμε να σώσουμε αυτά τα πράγματα. Άρα σιγά σιγά μπαίνουμε από να κάνω απλώς αρχιτεκτονική, που είναι εύκολο να λέμε σώστε το περιβάλλον, αλλά πρέπει να ζήσουμε την πραγματικότητα. Άρα μετά σιγά σιγά στο ακαδημαϊκό τομέα αρχίσα να διδάσκω επίσης και κτίρια με μηδέν ενέργεια, που να μπορούν να μην χρειάζονται τίποτα. Ναι. Π.χ. το σπίτι που λέγαμε πριν λίγο, όλα είναι από τον ίδιο και από τη φύση. Και μετά σιγά σιγά βλέπουμε ότι άρχισα να συνειδητοποιώ ότι δεν είναι μόνο αυτά, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό η κοινωνία, η πολιτεία τι κάνει σε αυτό το θέμα και μένει το κοινωνικό βιωσιμότητα. Mm-hmm. Και ξαφνικά έρχεται η Λία και μου λέει να πάμε στον Άρη. Και λέω καλά, μα δεν δουλεύει μας τώρα. Πράγμα τι γίνεται, να σώσαμε να πάμε στον Άρη. Και όταν άρχισα στην αρχή το πήρα λίγο αστεία. Όταν άρχισα να συνειδητοποιώ ότι τα κτίρια αυτή τη στιγμή, τα οποία ήδη αρχίζουν να χτίζουν, είναι ακριβώς το τι διδάσκω, μηδέν ενέργεια. Το περιβάλλον είναι προστεθέν περιβάλλοντος. Άρα, αυτή εννοείς τη Χιροκιτία, εννοείς. Τη Χιροκιτία και επίσης οι νέοι ήδη αρχίσανε, η NASA και άλλοι οργανισμοί, ήδη αρχίσανε να σκέφτονται πώς να χτίσουν σε άλλους πλανήτες. Ήδη υπάρχει πτυχίο αρχιτεκτονικής για space architecture. Άρα εσύ θα πεις ότι ό,τι διδάσκω για την γη, που είναι μηδέν ενέργεια, προστασία, κοινωνική βιωσιμότητα, καταλήγουμε ότι η Χιροκιτία και μετά στον Άρη είναι τα ίδια πράγματα ουσιαστικά. Ή θα μπορούσε να είναι. Πάω στη Λία. Πάω στη Λία. Θα πάω στη Λία, όχι ακριβώς ένα. Μπορεί να μην πάμε ένα-ένα, δεν ξέρω, αλλά έρχομαι σε σένα γιατί είσαι η γόμα της ομάδας, το λέγαμε και πριν. Θέλω να μας πεις λίγο πώς συγκροτήθηκε η ομάδα, γιατί νομίζω ότι είσαι ο συνδετικός κρίκος και πώς διάλεξες. Καταρχήν, ξέρω ότι είναι σημαντικό για σένα το ότι υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι που είναι με διαφορετικές ειδικότητες για να κάνει ο καθένας, να βάλει ο καθένας το λιθαράκι του. Αλλά πώς τους επέλεξες, πες μας. Okay. Ζούμε σε μια εποχή εξειδικεύσης. Ο καθένας είναι επιστήμονας και σπουδάζει και εξειδικεύεται στον τομέα του. Ο Πέτρος στον τομέα
της αρχιτεκτονικής βιωσιμότητας και όχι μόνο. Ιωάννα, αρχαιολόγος. Εδώ, space exploration. Ο Νίκος, εδώ και από το 2009, είναι η 14η έκθεση που κάνουμε μαζί. Και έτσι, για να μιλήσουμε σωστά και ο καθένας να πει όπως κάνουμε εδώ, σαν ένα round conference εδώ, ο καθένας θα πει το εξειδικευμένο κομμάτι του για να είναι σταθερά σωστά αυτά που λέμε. Όχι απλώς θεωρίες, αλλά να είναι θεωρίες, αλλά και να είναι έμπραχτες. Ναι, ναι, να έχουν και την αιτιολόγησή τους. Ναι, και επίσης ενόμορφα να δουλεύουμε σε ομάδες. Πάρα πολλά σημαντικό. Έλειο μοναξιά η ζωή ενός εικαστικού μόνος του. Αλλά νομίζω έρχεται και από ένα άλλο πράγμα που κάνεις, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, δεν σε ξέρω τόσο καλά, αλλά νομίζω αυτό γίνεται. Δεν ήταν μια κουβέντα που έγινε, είχες μια αρχική σύλληψη και άρχισες να μιλάς με τους ανθρώπους. Γενικά εξερευνάς και διερευνάς το ενδεχόμενο συνεργασίας με πλάσματα και εδώ φαίνεται ότι ήρθε και έδεσε κάτω από αυτή την ιδέα οι διάφορες κουβέντες που κάνατε κατά καιρούς. Ναι, είχαμε πάει με τον Νίκο στην Biennale Βενετίας τον Ιούνιο και που τον Ιούνιο έλεγα θα προκηρυχθεί η Biennale Βενετίας αρχιτεκτονική και αρχίσαμε που το καλοκαίρι, ναι, το αφήσαμε τελευταία στιγμή, δηλαδή το δουλεύαμε 6-8 μήνες ενώ κάθε μέρα. Και να πούμε και κάτι που ίσως δεν είναι ευρέως γνωστό, ότι έχει σπουδές στην περιβαλλοντική αρχιτεκτονική, άρα δεν είναι ένα κομμάτι άλλο, είναι δικό σου και αυτό. Ναι. Όταν πρώτο και πήγα η κυπροκεντρική προσέγγιση βέβαια, που εντάξει, αυτό είναι πιο γνωστό. Σημαντικό αυτό, ναι. Όταν πήγα να σπουδάσω αρχιτεκτονική στη Καλιφόρνια, πολύ πριν από τον μικρό μου αδελφό εδώ, περιβαλλοντική αρχιτεκτονική, το πρώτο πράγμα που μας έδειξαν στο αμφιθέατρο Architecture 101 ήταν η χειροκητία. Είμαι πάρα πολλά περήφανη. Ήταν η πολιτιστική μας κληρονομιά. Πάω στην Αμερική, στην άλλη άκρη του κόσμου και μου λένε Architecture 101, το πιο γνωστό οικισμός που τους πρώτους στον κόσμο της Ευρώπης είναι στη χώρα μου. Είμαι τόσο περήφανη που εννοείται όταν άνοιξε η Biennale Αρχιτεκτονικής, ή περίμενα να ανοίξει, και μέχρι τότε ήταν, okay, ο καθένας έχει κάτι σημαντικό να πει σε αυτό το κομμάτι, είμαστε έτοιμοι. Τώρα, να μην τα πάρω στη σειρά τότε, θα περάσω στον κύριο Δανό, θα έρθω πίσω στην αρχαιολόγο μας, γιατί είπε κάτι, Ηλία, που είναι σημαντικό, το κομμάτι αυτό, η υπερηφάνεια μας, το να νιώθουμε ωραία για τον τόπο μας. Και ξέρω, και μου είπατε κιόλας, ότι είναι μια κινητήριος δύναμη για σας αυτή. Ναι. Στα όσα κάνετε. Ναι. Πώς έρχεστε να δέσετε και με αυτό το πρότζεκτ? Και ο πατέρας σου ήταν αρχαιολόγος. Ο παππούς. Ο παππούς. Ναι. Καταρχήν θέλω να ξεκινήσουμε το γεγονός ότι με την Λία μόλις πρωτογνωριστήκαμε, γίναμε αμέσως φίλοι. Και όταν είδα το έργο που παράγει η Λία, και επίσης η Λία είδε αυτά που φτιάχνουμε στο διάστημα, βρήκαμε ότι υπήρχε ένας κοινός κορμός συνεργασίας και αυτό ξεκίνησε από πολύ νωρίς. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το κινητήριος δύναμη κτλ, γύρισα σχετικά πρόσφατα, έχουν περάσει τουλάχιστον 10 χρόνια, αλλά ακόμη το βλέπω ότι είναι πρόσφατο, στην πατρίδα μου μετά από πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Και όταν είσαι τόσο καιρό στο εξωτερικό, βλέπεις πέραν πολύ ρομαντισμό τον τόπο σου. Mm-hmm. Και σαφώς αυτό που είπε ο Πέτρος στην αρχή, ότι η χειροκητία ήταν ένα πολύ λαμπρό παράδειγμα του τόπου μας στην αρχαία εποχή. Και δεν σημαίνει ότι επειδή λάμπαμε τότε, ότι δεν λάμπουμε σήμερα. Σαφώς λάμπουμε και σήμερα. Και τουλάχιστον στα θέματα τα οποία είναι της δικιάς μας αρμοδιότητας, το διάστημα, ξεκινήσαμε σαν οργανισμός πριν 10 χρόνια και στόχος ήταν δειλά-δειλά, με θάρρος μεν, τα οποία είναι δύο σχήματα που δεν ταιριάζουν, και όμως ξεκινήσαμε να βάλουμε την Κύπρο στα θέματα του διαστήματος.
Και ήταν ένας δύσκολος δρόμος. Φανταστείτε τώρα από το σχεδόν μηδέν να βάλει στην Κύπρο στα θέματα του διαστήματος. Και βρήκαμε ένα άνισο αγώνα και όμως το 18 πείσαμε τη διεθνή κοινότητα να κάνουν την Κύπρο παγκόσμιο κέντρο για την ανώτερη ατμόσφαιρα του Άρη και φορείς όπως η NASA, ευρωπαϊκοί φορείς, ακόμη και τότε ο ρωσικός φορέας, να βλέπεις μια συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών από Κίνα, Ινδία, Ρωσία, Ευρώπη, Αμερική, Καναδά να συνεργάζονται κάτω από την στέγη αυτή εδώ στην Κύπρο. Και αυτό είχε σχέση με την μελέτη της ατμόσφαιρας του Άρη, δηλαδή πώς χάνουμε από κάποιο πλανήτη, από την ατμόσφαιρά του, το υγρό στοιχείο και κατά συνέπεια αν υπάρχουν κίνδυνοι στον δικό μας πλανήτη. Και ξεκίνησε αυτή η λειτουργία. Εκ των υστέρων ήρθαν και άλλα και άλλα. Μόλις πριν λίγο καιρό μας έκαναν επίσης παγκόσμιο εργαστήριο για την μελέτη του διαστημικού καιρού και κέντρο καινοτομίας για το διάστημα. Και άρχισαν να μας δίνουν συνεχώς το ένα μετά το άλλο, δηλαδή ρόλους και τίτλους, το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερα και έρχεται και γεφυρώνει με αυτό που είπε ο Πέτρος και αυτό που λέει η Λία. Από την αρχαιότητα, ένα λαμπρό παρελθόν και πάμε τώρα σε ένα εξίσου λαμπρό μέλλον και ερχόμαστε και δείχνουμε ότι αυτή η χώρα μπορεί και αυτή η χώρα έρχεται να γεφυρώσει και να δώσει τα φώτα της όσον αφορά το πώς πάμε παρακάτω σε έναν άλλο πλανήτη σαν ανθρωπότητα. Και έχετε έναν συνεργάτη, έναν πολύτιμο συνεργάτη, ο οποίος έχει και ένα παρελθόν που δένει τα δύο πάλι. Θέλετε να μας πείτε για τον Κολ? Ναι, βεβαίως. Στην προσπάθεια όλη αυτή, το μεγαλύτερο έργο από τη μεριά του Οργανισμού Διαστήματος την έκανε ο Κολ Μλάρκιν, ο οποίος είναι υπεύθυνος της καινοτομίας του Οργανισμού Διαστήματος και είναι το άτομο το οποίο έχει σχεδιάσει τα εκπαιδευτικά καινοτόμα προγράμματα του οργανισμού που προωθούν την επιχειρηματικότητα, την έρευνα, την καινοτομία τους νέους ανθρώπους. Και κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια το πρόγραμμα, τα προγράμματα που τρέχει να φέρουν πόσα βραβεία παγκοσμίως, ξανά άλλη μια φορά τον περασμένο Δεκέμβριο, πρωτιά στην NASA, την ομάδα μας, λόγω αυτού του έργου. Και όταν μου είπε η Λία τι μπορεί να κάνει ο οργανισμός, είπα αμέσως πρέπει να μπει μέσα Κολ Μλάρκιν, διότι είναι και στα θέματα καινοτομίας και στα θέματα έρευνας, αλλά έχει ένα πολύ δυνατό παρελθόν στην τέχνη και την αξιοποίηση της τέχνης όσον αφορά το διάστημα. Και ήταν η γέφυρα μεταξύ τέχνης και τεχνολογίας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και χαίρομαι διπλά, χαίρομαι και για ένα δεύτερο λόγο, εκτός από τον προφανή, γιατί αν μας ακούνε νέα παιδιά, είναι υπέροχος ο τρόπος που τους μαθαίνετε μιλώντας να σκέφτονται έξω από το κουτί και χωρίς όρια. Πραγματικά. Θα φανταζόσουν Γιάννα μας ή Ιωάννα μας ποτέ ότι θα υπήρχε αυτός ο συσχετισμός όταν σπούδαζες αρχαιολογία? Εντάξει, με την πολιτιστική διαχείριση νομίζω όλα τα φαντάζεσαι, αλλά θα φανταζόσουν ότι θα υπήρχε αυτή η σύνδεση και θα δουλεύατε με αυτόν τον τρόπο? Σίγουρα όχι, δεν το φανταζόμουν, αλλά με έχεις καλούς φίλους πέραν από εικαστικούς και συνεργάτες, όπως είναι η φίλη μου η Λία Λαπίθη. Όταν σου κάνει μια πρόταση, για πάμε να δοκιμάσουμε αυτό, σίγουρα βάζεις το χέρι σου στη φωτιά και λες σίγουρα θα προσπαθήσω. Είχαμε αποφασίσει ότι θα θέλαμε να κάνουμε μια ανεξάρτητη συνεργασία σαν φίλες πλέον, που είμαστε φίλες τα τελευταία 12-13 χρόνια. Έχουμε μάθει στην Κύπρο να το ενοχοποιούμε κάποτε αυτό. Όμως χωρίς να υπάρξει αυτή η σχέση και αυτή η επικοινωνία και αυτό το δέσιμο, δεν μπορεί να βγουν καλά projects. Πες πόσα βουνά ανεβήκαμε μαζί μου και με τον Πέτρο. ανεβήκαμε πάρα πολλά βουνά. Τις πιο ψηλές κορυφές. Ναι. Να θέλουμε πολλές εκπομπές να συζητήσουμε για τη φιλία μας. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ γιατί με κάποιους ανθρώπους απέκτησα όχι απλές τυπικές σχέσεις λόγω της διεκπεριωτικής εργασίας που κάνω, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος εργάζεται στον τομέα του, αλλά το να φτιάξει φιλίες πραγματικές είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, αν είχαμε πει, τι θα έλεγες να κάναμε κάτι μαζί, σίγουρα το όνομα Νίκος Κουρούσης δεν μπορεί να αποκλείσει εξορισμού.
από αυτήν την σύνθεση, να μπορώ να πω, διότι η Λία Λαπίθη με ο Νίκον τον Κουρούση είναι έναν καλλιτεχνικό δίδυμο που νομίζω είναι το πρώτο στην Κύπρο, είναι το πρώτο που ξεκίνησε πριν τόσα χρόνια και συνεχίζεται. Οπότε λέγαμε να περάσουμε το καλοκαίρι μας ανταλλάζοντας ιδέες, λίγο για τη χειροκητία, λίγο για το διάστημα, και σιγά σιγά βρεθήκαμε να είμαστε μια όμορφη παρέα φίλων και να κάνουμε όνειρα. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα για τη χειροκητία. Μου λέει, αφού έχεις τις γνώσεις για τη χειροκητία, γιατί δεν προσπαθούμε να δούμε πού μπορούμε να πάρουμε αυτό το όραμα. Mm-hmm. Διότι η βάση για όλους είναι η ίδια, η αγάπη μας για την Κύπρο. Και δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο πέρα από το πρότυπο, από τον πρότυπο νεολιθικό οικισμό της χειροκητίας, διότι είναι ένα παράδειγμα νεολιθικού οικισμού στη Μεσόγειο και σίγουρα ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, το οποίο έχει ενταχθεί στην UNESCO από το 1998. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που επιλέξατε να τονίσετε? Ως αρχαιολόγος φαντάζομαι τους δώσατε κάποιες κατευθύνσεις γύρω από το τι εσείς θεωρείτε σημαντικό για να αξιοποιηθούν ή τέλος πάντων να διαμορφώσουν αυτό που τελικά θα δούμε στην Biennale. Από την χειροκητία μιλώ πάντα. Ναι, από σίγουρα. Από την ειδικότητά σας. Ο οικισμός της χειροκητίας, όπως και οι άλλοι νεολιθικοί οικισμοί της Κύπρου, αλλά επειδή μιλάμε για το συγκεκριμένο, μιλάμε για πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις συμβίωσης και αλληλεγγύης. Mm-hmm. Και αυτό βγαίνει από τα ευρήματα τα αρχαιολογικά. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι γίνεται ένα σκαφί από την οικογένεια Λεμπρούν τα τελευταία χρόνια, όπου και τώρα γίνονται οι εκδόσεις με τα αποτελέσματα των ανασκαφών της χειροκητίας, που είχαν ξεκινήσει περίπου από τη δεκαετία του 70. Αυτό που θεωρήσαμε, σας λέω, πολύ σημαντικό είναι ότι ήταν ο πρώτος οικισμός που είχε εγγραφεί στην Κύπρο ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς στην UNESCO. Mm-hmm. Πολύ τιμητικός τίτλος για εμάς στην Κύπρο. Είχαμε βρει πολύ σημαντικά στοιχεία, ασχέτως πως στο τέλος κατέληξε να ενοποιείται το project μαζί με τον Άρη, αλλά είχαμε βρει πολύ σημαντικά στοιχεία οργάνωσης, κάποιου είδους πρώιμης οργάνωσης, mm-hmm, αυτού του οικισμού. Μιλάμε για ένα μεγάλο δρόμο που διασχίζει τον οικισμό. Μιλάμε για ένα μεγάλο τείχος, μιλάμε για 2,5 μέτρα πλάτος και 3 μέτρα ύψος. Άρα όταν μιλάμε για 7.500 π.Χ., μιλάμε για πάρα πολύ ευφυείς ανθρώπους, πάρα πολύ ευρηματικούς ανθρώπους, ευχαριστώ πολύ, πολύ ευρηματικούς. Ατρόμητους θα έλεγα, διότι είχαν κάνει και ένα πολύ μεγάλο ταξίδι για να έρθουν μέχρι την Κύπρο από τη Σύρο-Παλαιστίνη. Οπότε τα στοιχεία που βρίσκουμε για τους πρώτους ανθρώπους που είχαν κατοικήσει αυτό το νησί, mm-hmm, να χτίσουν με πέτρα, η ευφυΐα στα χτίσματα, η ευφυΐα στο τι γινόταν μέσα στον οικισμό, η εξειδίκευση στην οργάνωση, στο πώς γινόταν το μαγείρεμα, τα εργαλεία έξω από τον οικισμό. Και η οργάνωση, φαντάζομαι. Γεωργία, χτινοτροφία, και... ναι. Αυτό δίκησε στο να πούμε ότι αυτός είναι ένας πρότυπος οικισμός που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε σαν παράδειγμα. Mm-hmm. Ωραία. Θα έρθω σε ένα Νίκο Κουρούση και να ρωτήσω πώς... πώς είδες ή πώς εμπνεύστηκες με τη δική σου την συμμετοχή. Για την ακρίβεια, ίσως θα είναι χρήσιμο για μας όλους, αν θες να μας πεις δύο λόγια για το τι θα παρουσιαστεί εκεί, πριν πάμε στο δικό σου έργο. Πρώτα να πω ότι αυτή η ομάδα που έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλίες της Λίας, ήταν πολύ καθοδόν συζητώντας και συναντιόμαστε αρκετά συχνά, βρήκε έναν δρόμο.
για να εκφραστεί ο καθένας στο δικό του τομέα. Mm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επομένως ήρθαν όλα και έδεσαν μέσα από, όπως είπε η Αγγελία, πολλούς μήνες συζήτησης έκαναμε για αυτήν την δημιουργία. Πιστεύω ότι η αφετηρία της, της δουλειάς αυτής, που είναι πολλαπλών εκφράσεων, mm-hmm. χρησιμοποιούμε την γλυπτική, χρησιμοποιούμε το βίντεο, χρησιμοποιούμε το διάλογο, χρησιμοποιούμε πάρα πολλά μέσα εκφραστικά για να καταλήξουμε σε αυτά τα έργα που κάνουμε. Τα τρία βασικά μεγάλα έργα και το ένα που, βίντεο που κάνει ο Κολ. Ήταν μια προσπάθεια διαλόγου, μέσω διαλόγου. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Όπου ήρθε η ομάδα και έδεσε μαζί σε ένα κοινό όραμα. Περιγράφεις μια διαδικασία ανταλλαγής ιδεών, όχι μόνο διαλόγου, αλλά ανταλλαγής ιδεών, που είναι σημαντικό και είναι διαφορετικό, δεν είναι το ίδιο, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα κάτι. Και αυτή η γένα σίγουρα θα είναι σημαντική, γιατί έχει να κάνει με αυτή την... βοηθήστε με expansion, με αυτό το άνοιγμα, τη διεύρυνση, του τρόπου που σκεφτόμαστε και του τρόπου που επηρεάζει ο ένας το μυαλό και τη δημιουργία του άλλου. Είναι υπέροχο αυτό που περιγράφεται. Ναι. Τώρα τα ίδια τα έργα είναι δύσκολο να τα περιγράψω. Γιατί είμαι αδύνατος στον λόγο. Η έκφρασή μου είναι με τα υλικά, τις φόρμες, τα σήματα, τα χρώματα. Με τον λόγο δεν τα πάω πολύ καλά. Να το παραδεχτώ. Τα πας πολύ καλά, αλλά... στα άλλα. Δεν θέλω να σε ταλαιπωρήσω σε αυτό. Θέλω να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί μας έχει έρθει αυτή η ώρα του διαλύματος, και να επιστρέψουμε μιλώντας για τα τρία-τέσσερα σημεία, ναι, και για το ό,τι θες να μας πεις για το δικό σου, πριν πάμε στα υπόλοιπα. Ναι. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Πίσω στο στούντιο του Art Cafe μιλάμε σήμερα για την κυπριακή συμμετοχή στην Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας. Είχαμε διακόψει σε ένα σημείο όπου ήθελα να μας περιγράψετε λίγο τα έργα που θα παρουσιαστούν, τα οποία είναι κοινής δημιουργίας, γιατί η ομάδα μπορεί να έχει ο καθένας την εξειδίκευσή του, αλλά η ομάδα δουλεύει μαζί στα πράγματα. Να πάμε, ποιος θα μας περπατήσει σε αυτό που τελικά θα εκτεθεί? Εγώ. Ο Πέτρος. Και επιστρέφω. Όπως είπαμε, να αρχίζουμε από χειρογητία. Όλοι είναι από χειρογητία με ξιάρινα. Άρα ο χώρος πώς γίνεται είναι πρώτα ο θεατής περνά από το χώρο της χειρογητίας. Και συγκεκριμένα από ένα βίντεο, το οποίο το βίντεο σκεφτόμαστε πώς να δείξουμε τη χειρογητία. Και συνεπίσαμε ότι το Cyprus Institute, ο οποίος είναι ένας από τους υποστηρικτές μας, μας δίνει το βίντεο για να το δείξουμε στην Biennale. Άρα το βίντεο έχει γίνει από το Cyprus Institute και έχει δειχτεί επίσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Άρα εκεί δείχνουμε πώς ήταν η χειρογητία τότε, πριν 10.000 χρόνια. Και έτσι ο θεατής, το πρώτο πράγμα που βλέπει είναι την χειρογητία τότε. Και μετά πάει σε μια άλλη πορεία. Η οποία, συγγνώμη, θα σε σταματήσω λίγο. Η οποία είναι γοητευτική. Μην λέμε απλώς. Για σας αυτά είναι προφανή. Αλλά για μας δεν είναι. Εσείς τα γνωρίσατε, τα γευτήκατε, τα αγαπήσατε, τα φτιάχνετε. Αλλά μοιραστείτε λίγο μαζί μας τι και γιατί. Άρα η χειρογητία του τότε είναι το ποτή μας επηρέασε πάρα πολύ. Είναι ότι. Τότε με επηρέασε εμένα επίσης, ότι μέρος του διδακτορικού εμένα, που ήταν η βιοκλιματική αρχιτεκτονική της Κύπρου, η ηλιακή αρχιτεκτονική, μετά από 4 χρόνια σπουδές είχα συνειδητοποιήσει ότι δεν έχω τίποτα πλέον να πω. Ό,τι
σωστών γεωκλιματικών ισχύων ήταν από τους προγόνους μας. Είχε ήδη. Όλα τα έχουν κάνει. Άρα η Χειρογητία, ο οποίος είναι ένας μικρός πολιτισμός και ακόμη αρχιτεκτονικά, το πώς έχει χτιστεί με όλα γύρω τους, παίρνουμε το θέατη στην επόμενη εικόνα, σαν περπατά, και βλέπει μια προβολή μιας πρότασης πώς μπορεί να ήταν ο μελλοντικός οικισμός του στον Άρη, που είναι μια προβολή από το τσαβάνι κάτω στον πλανήτη Άρη, και γίνει μια παρουσίαση από βάση της ιδεολογίας της χειρογητίας, τους κύκλους, οι κοινότητες, το ένα δίπλα από το άλλο, εκεί αρχίζει και χτίζεται ο Άρης. Άρα μιλούμε και είναι ο θεατής πάει και σκέφτεται, α, άρα πράγματι, διότι μελλοντικά έτσι γίνεται. Ποιος συνέλαβε το πώς μπορεί να είναι ο Άρης και πώς? Ο Κόλμ είχε κάνει μια πρόταση το πώς το φαντάζεται τον Άρη και πάντοτε, σημαντική λεπτομέρεια, επιρροή από την χειρογητία. Διότι η ουσία όλη είναι η βάση της αρχιτεκτονικής της χειρογητίας, πώς έρχεται και μεταμορφώνεται σε έναν άλλο μελανίδι μετά από 10.000 χρόνια. Και μάλιστα ήδη άλλοι διαγωνισμοί που έχουν γίνει για σε άλλους πλανήτες, για κάποιο λόγο που δεν αμφιβάλλω να είναι σύμπτωση, έχουν πάρα πολλά κοινά σήμερα με τη χειρογητία. Είναι απίστευτο πώς έχουν δημιουργηθεί οι νέοι πολιτισμοί που άτομα που ίσως δεν είχαν δει ποτέ τους την χειρογητία. Και εδώ είναι ένα από τα μαθήματα που κάνω φέτος επί ευκαιρίας, γιατί είπαμε να κάνει η γη, πάμε αλλού. Και ξεφύγαμε. Άρα μετά, σαν περπατούμε από τον Άρη, πρέπει κάπου να γίνει η ένωση και με το έργο και τη χειρογητία και τους ανθρώπους. Εδώ θα μας μιλήσουν βέβαια παραπάνω οι συναδέλφοι μας. Και μπορείτε να μπείτε και να συνεχίσει μετά. Λουκάνη, μετά. Η Δουκάνη, η οποία... Η Δουκάνη θα μας πει αρχαιολόγος που έγινε το θαύμα στη χειρογητία με το σιτάρι. Φεύγουμε από τους κυνηγούς συλλέχτες. Τούτα είναι πολλά βασικές αρχές της αρχαιολογίας και πάμε στις πρώτες κοινότητες που δημιουργήθηκαν. Και μια πολύ σημαντικά στοιχεία ήταν η φωτιά και η οργία σιγά σιγά που εξελίχθηκαν με τον χρόνο. Όπου στη γεωργία, αυτό που λέει Λία, δημιουργήθηκαν τα πρώτα εργαλεία που τους έδιναν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν σε μεγάλων αριθμών, αν μπορούμε να πούμε, εντάξει, σε μεγάλων αριθμών, τα μικρά εργαλεία, τα λίθινα, που μπορούσαν να μαζέψουν κάποια πρώιμα στάχια, αν μπορούμε να τα πούμε, εντάξει, σιτάρι και κριθάρι. Οπότε αυτόν τους έδινε τη δυνατότητα της εξέλιξης. Μπορούσαν να φάνε περισσότερα στόματα και να εξελιχθούν μεγαλύτερες οι κοινωνίες, εντάξει, όπως στην περίπτωση της χειροκητίας, όπου στην καλύτερη της περίοδο είχε μεταξύ 300 και 600 κατοίκους. Σίγουρα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στις νεολιθικές κοινωνίες βοηθήσαν πάρα πολύ την εξέλιξη αυτών των κοινωνιών. Και να προσθέσω ότι αυτό που είπε πριν λίγο η Ιωάννα, ότι οι αρχαίοι ήταν σε έναν περιβάλλον εκτεθειμένη στα στοιχεία του αέρα, το κρύο, αναλόγως με την εποχή, τη ζέστη, τον ήλιο κτλ. Και κατάφεραν στην χειροκητία να φτιάξουν εκείνα τα πανέμορφα, να μην τα πω χτίρια, σπίτια, τα οποία είχαν την εστία στη μέση, τους προστάτευαν από το περιβάλλον, αλλά επίσης μπορούσαν να συμμαζέψουν τη θερμότητα και να έχουν και μια εξόρα από πάνω για να βάζει αέρα μέσα. Επομένως, ο όλος τρόπος που το έχτισαν μας δίνει διάφορα μαθήματα στο, αυτό που είπε ο Πέτρος, γιατί μοιάζουν όλα που σχεδιάζουν για το διάστημα. Διότι, ναι, μπορεί να υπήρχαν τα στοιχεία της φύσης, αλλά θα υπάρχουν κάποια πολύ δύσκολα στοιχεία της φύσης στον Άρη, που με τη σύγχρονη σημερινή τεχνολογία θα πρέπει να αντιπεξέλθουμε όχι απλώς στο κρύο, στην έλλειψη σοβαρής ατμόσφαιρας, σε θερμοκρασίες υπερβολικά κατά από το μηδέν, στην ακτινοβολία κτλ. Αλλά ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο ζήτησαν από την κεντρική Biennale είναι να δούμε το στοιχείο της κοινότητας. Και αυτόν
που είπες πριν λίγο, Ιωάννα, για το δρόμο στη μέση, για το πώς κάνεις μια κοινότητα, αλλά και αυτό με έφερε μέσα ο Κόλου με το Στάχη, το οποίο έλεγε πριν λίγο η Λία. Λέει, άμα δεις την περίοδο των Χριστουγέννων, όλοι μαζευόμαστε στα σπίτια γύρω από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο χριστουγεννιάτικο δέντρο το έχουν σχεδόν ασπαστεί και πάρα πολλοί άλλοι που δεν είναι χριστιανοί σήμερα. Και λέει, ωραία, ας δούμε ένα μακρινό μέλλον όπου θα είμαστε σε ένα πλανήτη Άρη, όπου όλα τα στοιχεία που φέραμε μαζί σαν ανθρωπότητα, ανεξαρτήτως από πού ξεκινήσαμε, Ευρώπη, Αμερική, Ινδία, Κίνα, με διαφορετικές θρησκείες, πάμε σε ένα νέο πλανήτη. Και τι θα είναι το κεντρικό στοιχείο το οποίο μας συνενώνει? Το στάχι, το σχήμα του στάχι σαν έναν καινούριο χριστουγεννιάτικο δέντρο στη μέση. Και από εκεί σιγά σιγά άρχισαν να χτίζονται οι διάφορες ιδέες και καταλήξαμε στο πανέμορφο concept που έχουμε σήμερα. Αλλά αυτό μας, ένα μέρος που μας διδάσκει η χειροκοιτία είναι πώς προστατεύεσαι και πώς κάνεις έναν οικισμό, διότι αν θα πάμε στον Άρη σαν ανθρωπότητα, πρέπει να πάρουμε τα καλύτερα της ανθρωπότητας μαζί μας και το κοινότητα και μια καθαρή καινούργια αρχή που θα πάμε πιο σταθερά συνενωμένοι προς το μέλλον, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάτε για τα καλύτερα από πλευράς ήθους, αρχών, αξιών μάλλον. Της ανθρωπότητας. Το αξιών που πρέπει να διέπουν μια κοινότητα αν θέλει να προχωρήσει και να πάει μπροστά. Πάρα πολύ σημαντικό και υπάρχουν συζητήσεις στο διεθνές επίπεδο που λέμε αν θα πάμε, λέμε τώρα για Άρη, αλλά οι συζητήσεις γίνονται προς στιγμής για το φεγγάρι. Ο επόμενος πλησιέστερος στόχος είναι να γίνουν κάποιες βάσεις στο φεγγάρι με την αποστολή Άρτεμις της NASA. Και συζητούμε παγκοσμίως και είναι όλες οι χώρες πώς θα έχουμε sustainable lunar activities, δηλαδή βιώσιμη, να το πω πιο απλά, συνεργασία που όλοι να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με όλους τους υπόλοιπους κατοίκους της Γης σε ένα καινούριο ουράνιο σώμα. Νίκο Κουρούση, για τη Δουκάνη θέλω να πάω πίσω να μας πεις δύο λόγια, γιατί ξέρω ότι έχεις πράγματα να πεις για αυτό το έργο. Πιο πολύ η Δουκάνη είναι η ιδέα της Λίας. Εγώ συμπλήρωνα πάνω στην ιδέα της Λίας με τα στοιχεία που είμαι πιο γνώριμος. Τα υλικά, τα μέσα έκφρασής μου είναι τα υλικά. Διάφορα υλικά. Το stainless steel, παραδείγματος χάρη, ανοξείδωτο άλυβα που είναι καθρέφτης. Ένα υλικό που χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Και όπου χρησιμοποίησα και στο πιο μεγάλο έργο που θα έχω εκεί με έναν κύβο. Το επόμενο έργο. Είναι το επόμενο. Για να σε πάρω πίσω στον Ιγό, μετά την Δουκάνη, που είναι το φαΐ, το τι ενώνει, έρχεται το επόμενο έργο που είναι ο κύβος. Τέλεια, Νίκος Κουρούσης εδώ. Ενώ ξεκάθαρα, Νίκος Κουρούσης. Ναι. Οι αντανακλάσεις εκεί λένε... Ο κόσμος που περπατά γύρω από αυτό το έργο θα αντανακλάται μέσα στο έργο. Παράλληλα, κάτω από το έργο, με μια μορφή stainless steel γραμμική, υπάρχει και η προμηνωική γραφή που πάλι αντανακλάται μέσα στον κύβο. Έτσι, παράλληλα, οι άνθρωποι και η γραφή αυτή γίνονται ένα, κινούμενοι γύρω-γύρω. Και αυτή η γραφή γίνεται και στο πάτωμα, στο μεγαλύτερο δωμάτιο, όπου θα είναι όλο καλυμμένο το πάτωμα με τεμάχια ενός μέτρου, περίπου επί ενός μέτρου, που θα καλύψουν όλο το πάτωμα, ο κόσμος θα περπατεί πάνω. Θα υπάρχει και εκεί μια μορφή αντανάκλασης, αν θέλεις. Και εκεί που θα γίνει και οι δράσεις, η πρώτη δράση με τη Λία της πρώτης μέρας των εγγενείων. Όπου θα γίνεται μια διαδικασία που θα καταγράφεται ο κόσμος πάλι με βίντεο που θα έχουμε πάνω μας, που θα καταγράφει τον κόσμο που θα γύρω μας. Και αυτό, την αρχιτεκτονική του κτηρίου, και... μέσα αρχιτεκτονική.
την αρχιτεκτονική. Ναι. Και παρένθεση. Αυτό το βίντεο, συγγνώμη για να το εξηγήσουμε, θα γίνει την πρώτη μέρα της Biennale και θα προβάλλεται εκεί. Θα προβάλλεται. Άρα μετά θα γίνει μέρος της εγκατάστασης και του έργου. Το βίντεο όμως που έχουμε κάνει στη Χειροκητία, που έχουμε δημιουργήσει ειδικές στολές που φορούμε, θα προβάλλεται και εκείνο παράλληλα εκεί, σε όλη τη διάρκεια. Διαστημικές στολές. Ναι, το βίντεο ωραία. Ήθελες να συμπληρώσεις ή όχι? Ναι. Συμπληρώσα ότι στο τελικό χώρο θα είναι το βίντεο το οποίο έχει γίνει ήδη στην Χειροκητία. Ευχαριστούμε τον Δημοσιοτήτων, γι' αυτό είναι εγώ να ευχαριστώ τον κόσμο. Και επίσης, τον ίδιο χώρο θα είναι και το performance, το οποίο θα κάνει την ίδια ημέρα και μετά θα προβάλλεται μετά. Και επίσης είναι και το μεγάλο ερώτημα όλες τις πινάλες. Το οποίο είναι Ηλία. Μ' αρέσει που δίνετε πάσες και δυσκολεύεται ο ένας τον άλλο. Δεν το κάνω εγώ. Το κάνετε εσείς. Νομίζω ότι είμαστε μαθητές του. Ναι, ναι. Τσακάλε μας. Ναι, συγγνώμη. Κοίταξε, δεν μπορεί να ξεφύγει ο καθηγητής από το σπαθείο. Μας τίγωνε μας. Τους υπόλοιπους. Πείτε όμως την αλήθεια. Ήταν απαραίτητο στη διαδικασία και σας άρεσε. Ναι, βέβαια. Ενώ είναι υπέροχο να υπάρχει κάποιος που προκαλεί. Όλη η ομάδα ήταν μια δυνατή ομάδα που συμπλήρωνε ο ένας τον άλλο. Και γι' αυτό είναι σημαντικό, σημαντική η συλλογική σκέψη και δημιουργία. Ήταν μια απόλαυση. Ναι. Αν μπορώ να προσθέσω κι εγώ για την εγκατάσταση στο χώρο, στο Pavilion της Κύπρου, δηλαδή στο περίπτερο της Κύπρου στη Βενετία. Όλα τα έργα έχουν δημιουργηθεί με βάση του περιπτέρου της Κύπρου που βρίσκεται έξω από τους χώρους που έχετε αναφέρει. Οπότε τα έργα έχουν μετρηθεί και έχουν δημιουργηθεί. Τονίζουμε ότι πάμε σε μία μπιενάλη αρχιτεκτονικής, αλλά τα έργα που φτιάχνουμε, εντάξει, είναι στην ουσία εικαστικά έργα. Προσπαθήσαμε να συνοψίσουμε όλα αυτά τα οποία σας έχουμε ήδη πει. Έχουμε βάλει τη Χειροκητία, έχουμε βάλει τον Άρη και έχουμε δημιουργήσει έργα εικαστικά. Εγώ τα λέω αρχιτεκτονικά και συμβολικά. Μπράβο, Λία μου, πάρα πολύ ωραία. Ναι, αρχιτεκτονικά γλυπτά, τα οποία εμείς στην ουσία θέλουμε να πούμε στον κόσμο κάποιες βασικές αρχές. Με social sustainability. Μπράβο, που έχει ήδη... Εγκαταστάσεις χώρου. Μπράβο, αυτές τις εγκαταστάσεις χώρου. Εντάξει. Δηλαδή κάποιος δεν θα περιμένει να πάει στην Biennale αρχιτεκτονικής, να δει σπιτάκια της Χειροκητίας, γιατί σας είχαμε πει πάρα πολλά ήδη, ή σπιτάκια, πώς θα είναι τα σπιτάκια στον Άρη. Έχουμε χρησιμοποιήσει όλα αυτά που έχουμε δουλέψει, έχουμε συζητήσει για να παρουσιάσουμε κάτι το οποίο είναι πολύ αφαιρετικό. Και βάζουμε εμείς τον κόσμο, τον επισκέπτη της Biennale, να βρει όλα αυτά, όλα αυτούς τους κώδικες της Χειροκητίας, της Δουκάνης, της Κυπρομινωικής Γραφής, της ιστορίας της Κύπρου, το μέλλον της Κύπρου στον Άρη. Οπότε, φτιάχνοντας αυτά τα έργα, προσπαθούμε να βάλουμε όλα αυτά τα ερωτήματα και καταλήγουμε φυσικά ότι τα πιο σημαντικά, εντάξει, έχουν να κάνουν με τον τρόπο που ζούμε και ίσως όχι το που ζούμε απαραίτητα. Νομίζω αυτό είναι και ο κύριος άξονας του τρόπου που προσεγγίζεις την αρχιτεκτονική, ναι. Ναι, γιατί η αρχιτεκτονική ουσιαστικά είναι η αρχή των πάντων. Λέω εγώ, βέβαια. Ακούσατε. Ναι. Τα έργα θα καταλήξουν στο μουσείο στο ίδρυμα του Νίκου στο Μητσερό. Ναι, ούτως ώστε όσοι δεν μπορούν να πάνε στην Biennale θα μπορούν να τα δουν στο μουσείο του Νίκου. Τα δωρίζουμε όλα του Νίκου. Και περνούμε και κάποια μηνύματα στην εκθεσή, ότι δεν ερχόμαστε απλώς με κάποιες ιδέες από μια χώρα που τη λένε Κύπρο, αλλά μια χώρα η οποία έρχεται και δείχνει ότι μπορεί να είναι παίχτης όσον αφορά το μέλλον της ανθρωπότητας και σε άλλους πλανήτες, με συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος είναι βιώσιμος.
Θαυμάζω πάρα πολύ το γεγονός ότι το πιστεύετε αυτό που λέτε, ναι, και το κάνετε πράξη. Το κάνουμε πράξη. Παρόλο δεν το που λέω είμαι τυχαία. Σίγουρη ότι πρέπει να αντιμετωπίζεστε με πάρα πολύ δυσπιστία, ειδικά εδώ στην Κύπρο, γιατί ούτε προφήτης. Ευτυχώς όχι ακόμη. Όχι. Όχι. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει και χαίρομαι και το βλέπω συνεχώς μπροστά μου στην Κύπρο. Αλλά στο εξωτερικό μας έβλεπαν με δυσπιστία οι ξένοι. Ποιοι είναι αυτοί που ήρθαν τώρα να ασχοληθούν με το διάστημα, και όμως το έχουμε αλλάξει και μας έχουν αγκαλιάσει και μας έχουν δώσει συγκεκριμένο ρόλο. Και εκείνο που μου αρέσει, για να κλείσουμε τη δική μου παρέμβαση, το έργο, το καλλιτεχνικό, που να βλέπεις την χειροκητία με ανθρώπους με μια διαστημική στολή, που να δείχνεις ακριβώς τη διασύνδεση από το αρχαίο στο καινούριο, που είναι υπέροχο. Επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η σημασία για σας της συμμετοχής μας σε μια τέτοια έκθεση. Και για τον καθένα ξεχωριστά, αλλά και για μας ως τόπος. Ξεκινήσατε εσείς, κάνατε μια εισαγωγή ήδη. Τιμούμε τον τόπο μας. Ναι. Και δείχνουμε ότι έχουμε σχέση με το θέμα. Και δίνουμε και κάτι στους καλλιτέχνες που δεν τους δίνουμε αρκετά, η αλήθεια είναι αυτή. Όχι ότι υπάρχει σε εσάς περισσότερη, δεν ξέρω αν υπάρχει περισσότερη στήριξη, αλλά πείτε μου εσείς, δεν είναι εγώ που πρέπει να το σχολιάσω, τις δικές σας απόψεις θέλω. Για τον καθένα. Κοιτάξτε. Ειδικά, Νίκο, για έναν καλλιτέχνη όπως εσένα, για έναν άνθρωπο με τόση πρόσφορα. Ο καλλιτέχνης δεν περίμενε να του δώσει κανένας οτιδήποτε. Μάλιστα. Αν δεν κάνει μόνος του, εκείνο μπορούμε να κάνει. Επομένως, για μένα είναι σημαντικό ότι πάω για τρίτη φορά στη Βενετία με μεγάλο ενθουσιασμό, γιατί δεν θα είμαι μόνος μου, είναι μια ομάδα. Και τούτη δυναμική που δημιούργησε τούτη ομάδα, πιστεύω, να μας ανοίξει τους ορίζοντες μας. Όχι δρόμους, τους ορίζοντες μας. Ναι. Μπορώ να το καταλάβω αυτό που λες. Εγώ το βιώνω με την Κουατρινάλε της Πράγας, γιατί πραγματικά θέλεις να το μοιράζεσαι, ναι, αυτό που συμβαίνει. Το καταλαβαίνω. Για σας, ένα καινούριο άνοιγμα. Ποια είναι η σημασία για σας? Είναι και η πρώτη φορά που σαν οργανισμός, αντί να ασχοληθούμε απλά με την έρευνα, την καινοτομία, ασχολούμαστε με κάτι διαφορετικό, πανέμορφο. Και είχα πει και στην αρχή ότι μία από τις επιτροπές που είμαι στον Παγκόσμιο Ομοσπονδία είναι το ITACUS, που είναι The Cultural Utilization of Space, δηλαδή η πολιτισμική αξιοποίηση του διαστήματος, και ήρθε η Λία και το έβαλε ακριβώς αυτό στο τραπέζι. Άρα είναι μια καινοτόμως προσέγγιση για σας, ναι, του θέματος. Ναι. Και με ενθουσιάζει πάρα πολύ. Εξαιρετικά. Ιωάννα. Νομίζω τα μηνύματα είναι πολύ επίπεδα. Καταρχήν, το ότι νιώθουμε όλοι πολύ περήφανοι από ό,τι βλέπετε που αντιπροσωπεύουμε την Κύπρο. Είναι πολύ σημαντικό ότι χρησιμοποιούμε την ιστορία μας σαν ακρογωνιαίο λίθον της εξωστρέφειας, της καλλιτεχνικής, της αρχιτεκτονικής, που θέλουμε να δώσουμε στην ανθρωπότητα προς τα έξω και σε όσους θα παρευρεθούν στη Βενετία από τον Μάιο μέχρι και τον Νοέμβριο της χρονιάς. Πέραν τούτου, μιλούμε για ηθικές αξίες και αρχές. Mm-hmm. Αυτόν αντιλαμβανόμαστε, ας το πούμε έτσι, από την χειροκητία. Τούτα είναι τα μηνύματα που δουλέψαμε. Η κοινωνική βιωσιμότητα που πολύ ωραία έθεσε ο Πέτρος μέσα από τη μελέτη του και την προσφορά του σε την εργασία. Ότι χρειαζόμαστε να πάμε πίσω στις πρωταρχικές μας αξίες και στα δικά μας ήθη, διότι αφού έχουμε ήδη αυτοκαταστραφεί, αν μπορούμε να πούμε έτσι, στη γη, αν θα πάμε στον Άρη να κατοικήσουμε μελλοντικά, ίσως πρέπει να πάρουμε το καλύτερο παράδειγμα που μπορούμε. Πολύ σημαντικό. Και αυτές είναι οι ηθικές μας αξίες, δηλαδή, ναι, οι αξίες αυτών των πρώτων κοινωνιών, οι οποίες από τα ευρήματα, επαναλαμβάνω, δείχνουν ότι δεν είχαν πολέμους και δεν είχαν διενέξεις, αλλά περισσότερο αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια για να μπορέσουν να κατοικήσουν και να επιβιώσουν σε ένα χώρο όπως είναι ο λόφος εκεί, που είναι ο αρχαιολογικός χώρος της χειροκητίας. Υπήρχαν άλλου είδους εχθροί. Σίγουρα. Άρα έπρεπε να λυθούν για να μπορέσουν να αντέξουν. Λία,
Πώς νιώθεις τώρα μετά από όλο αυτό το ταξίδι που είστε τώρα στη στιγμή της ανακοίνωσης, πριν τη στιγμή της παρουσίασης? Στην προετοιμασία. Μεγαλώνοντας, που τα πιο όμορφα νέα που έχω είναι όταν πάτησε ο άνθρωπος πάνω στο φεγγάρι. Για μένα είναι τι μπορεί να κάνει, πόσο μακριά μπορεί να ταξιδέψει η φαντασία, δηλαδή να φύγουμε, να ονειρευτούμε, να ταξιδέψουμε, να πάμε στα αστέρια, στον ουρανό, κάτι το φανταστικό για μένα. Ψάχνοντας για τον Άρη, αλλά περνώντας και από το φεγγάρι, είχα συνειδητοποιήσει, τότε που με είπε ο George, let's do something με NASA, ότι πήραν καλλιτέχνες στη NASA, όχι, πάνω, διότι έχουν πάρα πολλά σημαντικό, έχουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό να πούν. Και οι καλλιτέχνες δεν είναι μόνο επιστήμονες. Ναι. Και οι καλλιτέχνες θα κάνουν ένα έργο που θα μείνει για πάντα. Και ναι. Οι πλήστες συνεργασίες είχαν πάντα ένα εικαστικό, ναι, έναν καλλιτέχνη. Ναι. Ο Ρόσενμπεργκ, ξέρω εγώ. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι για να ονειρευτείς, για να οραματιστείς τι θα κάνεις τεχνολογικά έργα, χρειάζεσαι έναν καλλιτέχνη που, ναι, θα σου δείξει το όραμα. Μέσα. Καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες, ενώ να το ξεκαθαρίσω. Αν δεν ξεχνιόμαστε. Μην ξεχνιόμαστε. Εντάξει, τώρα είναι να φτιαχτούν τα έργα, η ομάδα πετά, διότι είναι ο καθένας εξειδικευμένος στο κομμάτι του και ο καλύτερος στον τομέα του, πιστεύω. Και μπορώ να κάνω μια μπάσα στη Λία. Ναι. Και η Λία τώρα ποντάρει για άλλες επιτυχίες στη Βενετία. Είπαν, θα πάμε. Ωραία. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, πρέπει να κλείσουμε. Τελευταίος λόγος σε σένα. Η αρχιτεκτονική. Πάμε Biennale αρχιτεκτονικής και σαν αρχιτέκτονας που είμαι τα τελευταία 30 χρόνια ασχολούμαι μόνο με την Κύπρο εγώ. Και αρχιτεκτονικά της Κύπρου και πολιτιστικά δρόμενα της Κύπρου και κοινωνικά θέματα της Κύπρου. Με ενθουσιάζει το γεγονός ότι θα αντιπροσωπεύσουμε την Κύπρο με θέματα της Κύπρου. Με κοινωνικά θέματα της Κύπρου. Ασχέτως αν είναι Άρης ή Φεγγάρι ή οπουδήποτε αλλού. Είναι πάρα πολλά δυνατό σημαντικό. Η αφετηρία για μένα είναι η Κύπρος, μόνο με αυτά ασχολούμαι. Και διδάσκω στα πανεπιστήμια μόνο θέματα της Κύπρου. Ό,τι θέλω, πες το. Με τα ασχολούμαι. Γι' αυτόν τελειώνοντας την πορεία στην Biennale, στη Χειροκητία, μπαίνοντας στη Χειροκητία, μέσα στον Άρη, μπαίνοντας στα έργα τέχνης, καταλήγουμε σε ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο είναι γραμμένο πάνω στον τοίχο. Τι παίρνουμε μαζί μας από πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, τι θα πάρουμε μαζί μας? Και είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Στον Άρη. Άρα φεύγουμε από την Κύπρο και τι θα πάρουμε μαζί μας. Άρα αυτή είναι η ουσία. Ο άνθρωπος τι θέλει στο τέλος της ημέρας. Θα κλείσουμε, ναι, με αυτό το ερώτημα. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τροφή για σκέψη. Επιτρέψτε μου να κλείσω αυτή τη συζήτηση πολύ σύντομα με κάτι που είπε η Μάγια Αγγέλου. Εάν προσπαθείς συνεχώς να είσαι κανονικός, ποτέ δεν θα μάθεις πόσο καταπληκτικός μπορείς να είσαι. Η Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Biennale Βενετίας θα διεξαχθεί από τις 20 Μαΐου ως τις 26 Νοεμβρίου του 2023 φέτος με θεματολογία The Laboratory of the Future, το εργαστήριο του μέλλοντος δηλαδή, σε επιμέλεια της αρχιτεκτόνισσας Leslie Loco. Και σίγουρα οι λύσεις που θα προταθούν για τους σχεδιασμούς του μέλλοντος δεν αφορούν κανονικές εμπνεύσεις, αλλά εξαιρετικές, εκτός των συνηθισμένων πλαισίων. Γεια σας.